Το νέο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που πήρε το αρχικό πράσινο φως από τους 28 ηγέτες και τον Τούρκο Πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτογλου στη Σύνοδο Κορυφής πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι την επόμενη Σύνοδο στις 17 και 18 Μαρτίου όπως και τα νέα αιτήματα της Άγκυρας. Γι' αυτά φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κύριο Πάνο Καρβούνη. Κύριε Καρβούνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας για το νέο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θεωρείτε ότι είμαστε μπροστά σε μια οριστική λύση της προσφυγικής κρίσης? Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος, διότι το νεότερο, θα έλεγα, αυτής της απόφασης που ελήφθη χθες και η οποία θα εξειδικευθεί στο επόμενο δεκαήμερο, είναι η προσπάθεια να σταματήσει η ροή προσφύγων από την Τουρκία προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γίνεται με την απόφαση να επιστρέφονται οι παράτυποι μετανάστες που μεταβαίνουν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά πίσω στην Τουρκία. Και επιπλέον, κάτι πιο πρωτοποριακό, να επιστρέφονται ακόμα και Σύριοι, οι οποίοι δηλαδή είναι πρόσφυγες και όχι απλοί οικονομικοί μετανάστες. Και αυτοί θα μπορούν να επιστρέφονται στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά με, θα έλεγα, το αντίδωρο ότι για κάθε Σύρο που θα επιστρέφουμε στην Τουρκία, ένας άλλος Σύρος θα επαναγκαθίσταται από την Τουρκία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δηλαδή να διατρέχει το ρίσκο να περάσει το Αιγαίο με μία βάρκα. Άρα θα έλεγα ότι αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η επιστροφή μεταναστών αλλά ακόμα και σύρων προσφύγων, είναι ένα μέτρο το οποίο θα κλείσει σε μια στιγμή τη ροή προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, για αυτό που μας λέτε, για το ένα προς ένα ουσιαστικά, όσοι επιστρέφονται στην Τουρκία θα επαναπροωθούνται στη Συρία ή θα μένουν στα τουρκικά εδάφη? Όχι στη Συρία, γιατί στη Συρία έχουμε πόλεμο. Θα παραμένουν στην Τουρκία και θα είναι στη λίστα αναμονής, θα έλεγα, αυτός που προσπάθησε να περάσει με τη βάρκα θα είναι τελευταίος στη λίστα αναμονής και θα είναι πιο μπροστά ο άλλος Σύρος, ο οποίος με νόμιμο τρόπο από την αρχή προσπαθεί να περάσει από την Τουρκία κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα της τελικής του επαναγκατάστασης. Άρα είναι ένας νέος μηχανισμός που δεν υπήρχε, ασφαλούς μετεκατάσταση σύρων από την Τουρκία στις χώρες της τελικής υποδοχής και αφαίρεση κάθε κινήτρου να διαβαίνει στο Αιγαίο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και άρα ουσιαστικά κάπως έτσι μπορούν να χτυπηθούν και τα κυκλώματα των απολύτως όσων ασχολούνται τους με τον λαθρεμπόριο ανθρώπων. Κλείνει τη δουλειά. Ακριβώς, τους κλείνει τη δουλειά, διότι δεν θα έχουν κίνητρο πλέον οι μετανάστες να περάσουν, γιατί θα επιστρέφονται, και οι Σύριοι το ίδιο θα επιστρέφονται. Άρα θα κλείσει από εκεί, ελπίζουμε, η ροή, έτσι, και αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα πάρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, οικονομική βοήθεια πολύ, θα έλεγα, υψηλού ποσού, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες για τους ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα. Αλλά και αυτοί που θα είναι στην Ελλάδα κανονικά, με νόμιμο τρόπο, θα μεθεκαθίστανται και αυτοί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μέσα από διαδικασίες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καρβούνη, για αυτή τη συμβολή και αυτά που θα προσφέρει η Τουρκία, ζήτησε κάποια ανταλλάγματα. Βεβαίως. Βλέπουμε ότι πέρα από την έξτρα, από την παραπάνω οικονομική ενίσχυση, η γείτονος χώρα προωθεί, ας πούμε, τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις, μια επιτάχυνση. Ναι. Θα λέγαμε με όχημα το προσφυγικό. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα τεράστιο βάρος. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Σε όλη την Ευρώπη πέρασαν την περασμένη χρονιά 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή στο έδαφος της 2,5. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος
το οποίο έχει μεγάλο κόστος. Τώρα, φυσικά η Τουρκία ζητά ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα αυτά όμως πρέπει να είναι σύμβατα και με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επιταχυνθούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο που να κατοχυρώνει τα δίκαια, παραδείγματος χάρη, αιτήματα της Κύπρου, που είναι και ευρωπαϊκά αιτήματα. Δηλαδή, να γίνονται δεκτά τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, τα πλοία, τα κυπριακά, στα τουρκικά λιμάνια και αεροδρόμια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το δεχτεί η Τουρκία, ώστε να προχωρήσει η ενταξιακή της διαπραγμάτευση. Και θα έλεγα, αυτό θα αποφασιστεί, είναι στην ατζέντα για το επόμενο δεκαήμερο, στις 17-18 Μαρτίου, όταν γίνεται η επόμενη σύνοδος κορυφής. Μάλιστα. Τέλος, να σας ρωτήσω τώρα για το ρόλο του ΝΑΤΟ. Έχουν πάρθει ήδη κάποιες αποφάσεις, αλλά έχουμε και νέα δεδομένα μετά την χθεσινή σύνοδο. Ακριβώς. Το ΝΑΤΟ τώρα ξεκινά περιπολίες. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα κάνει. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι το ΝΑΤΟ αυτό που θα κάνει είναι η παρακολούθηση των λέμβων οι οποίες φεύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Σαφώς θα δίνει το στίγμα τους, εάν είναι στα τουρκικά χωρικά ύδατα, στην τουρκική ακτοφυλακή, εάν είναι στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στην ελληνική ακτοφυλακή και στην Frontex. Από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσον, όταν δίνουν το στίγμα μιας λέμβου στην τουρκική ακτοφυλακή, η τουρκική ακτοφυλακή παρεμβαίνει και γυρίζει τη λέβω αυτή πίσω στην Τουρκία. Θα ήταν, θα έλεγα, μια λογική συνέπεια, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, διότι ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει στεγνώσει το μελάνι όσον αφορά τους ακριβούς όρους με τους οποίους το ΝΑΤΟ θα παρεμβαίνει και θα περιπολεί μεταξύ των ελληνικών νησιών και της Τουρκίας. Κύριε Καρβούνη, σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και για την εκπομπή και για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.